Το χέρι του εισαγγελέα που το κουνούσε στον Άγιο Νεκτάριο ξεράθηκε. Ο Μεταξάκης που έλεγε τόσα και τόσα στον Άγιο Νεκτάριο τον βρήκαν ένα πρωί κάτω από το κρεβάτι του νεκρό και με τη γλώσσα του έξω. Πολλά διασπείρονται από τους κακούς ανθρώπους στην Αθήνα περί του πενταπόλεως και της ανέγερσης της μονής, δηλαδή της γυναικείας μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, της οποίας κατόπιν διατέλεσε εφημέριος και πνευματικός. Πολλοί εδοκιμάστοι από τους διαστραμμένους, τους μοχθηρούς και τους συκοφάντες διέδιναν συκοφαντίες ανηθικότητος ανικούς τους. Ισχολήθη με αυτές και η Ιερά Σύνοδος. Ο δε τότε πρόεδρος αυτής, ο Αθηνών Θεοκλητός, μετέβη αυτοπροσώπως επί τοπίος το 1908 για να εξετάσει. Φεύγοντας όμως από εκεί, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ήταν όντως θείον έργων. Πολύ τον κατέτρεξε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Μελέτιος Μεταξάκης. Αυτός διετέλεσε και Οικουμενικός Πατριάρχης και Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Αυτός ο δυστυχής έκανε πολύ κακό στην Εκκλησία. Αυτός ήταν και κατά του μοναχισμού. Όταν ο Άγιος αγωνιζόταν με τόσες δυσκολίες να κτίσει το μοναστήρι, επήγε και τον επέτρεπε. «Τι κάνεις εδώ, μοναστήρι κτίζεις τώρα? Δεν βλέπεις ότι τόσα εξοκλήσια γύρω εδώ ερήμωσαν? Δεν είναι για μοναστήρια στη σημερινή εποχή». Ο Άγιος Νεκτάριος όμως εξακολούθησε και έγινε το μοναστήρι και άλλα πολλά κατόπιν, ώστε η Αίγινα σήμερα να έχει πάρα πολλά μοναστήρια. Το προείπεν ο Άγιος, θα γίνει, είπεν, η Αίγινα το Άγιον Όρος των Μοναζουσών και ήδη έχει 9 μοναστήρια γυναικών. Ο Μεταξάκης, που έκαμε τόσα εις βάρος της Ορθοδοξίας, είχε νυκτρόν τέλος. Τον βρήκαν ένα πρωί κάτω από το κρεβάτι του νεκρόν και με τη γλώσσα του έξω. Αυτή είναι ακριβώς τη γλώσσα που έλεγε αυτά στον Άγιο και τόσα εις βάρος της Ιεράς Παραδόσεως και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εξ αντιθέτου, ο Πενταπόλεος που έμεινε πιστός εις την Ιεράν Παράδοση και υπέμεινε τους πειρασμούς και διώξεις, είχε Άγιον τέλος και σήμερον τιμάται όχι μόνο από το Πανελλήνιον, αλλά και από όλη την Ιδρώγειον. Είναι αληθές ότι ο Θεός παρεχώρησε να περάσει πολλές θλίψεις και πίκρες παρόλη την εκεί εργασία του. Πολλοί κακοί άνθρωποι, όργανα του διαβόλου, έλεγαν ότι ο Άγιος είναι υποκριτής και ότι όλα αυτά που κάνει είναι υποκριτικά. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να τον κατηγορούν για ανηθικότητες και ότι το μοναστήρι το κατάντησε άντρων ακολασίας. Διέδιδαν ότι οι μοναχές γεννούσαν όθα παιδιά και τα πετούσε στο πηγάδι. Κάποια μητέρα μάλιστα που την έλεγαν στην Αίγινα καιρού είχε μία κόρη 16 ετών χαριτωμένη, συνετή, φρόνιμη και θεοφοβούμενη. Η μητέρα αυτή είχε μανία καταδιώξεως προς την κόρη της και πολλές φορές επιχείρησε να τη σκοτώσει. Το δυστυχισμένο αυτό πλάσμα βρήκε καταφύγιο στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Ο Άγιος, πονόψυχος καθώς ήταν, το δέχτηκε και το προστάτεψε. Η καιρό δεν μπορούσε να το χωνέψει και άρχισε να σκοφαντεί τον Άγιο. Τα λόγια της ήταν πολύ φαρμακερά και πιστικά. Ο Σεβασμιότατος ανέφερε το περιστατικό στη Μητρόπολη Αθηνών, Θεοκλητό, ζητώντας οδηγίες. Εκείνος του είπε να την προστατεύσει την κοπέλα. Η κοπέλα έφτασε στα 18 της χρόνια. Η καιρού όμως το πήρε πείσμα, επήγε στον Πειραιά και άρχισε με κλάματα μπροστά στον ανακριτή να διηγείται την τραγωδία της. Ένας καλόγυρος που τάχα σκητεύει μου την πήρε στο γυναικό μονάστηρο. Αυτός έχει όλες τις καλόγριες ερωμένες. Σώστε το παιδί μου. Ο εισαγγελέας πήρε την κατάθεση και την επόμενη πήγε αγριεμένος στην Αίγινα με 2 χωροφύλακες. Παρεβίασε την πόρτα παρά τους κανονισμούς του μοναστηριού και μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα του Αγίου. Οι μοναχές αναστατώθηκαν και άρχισαν να κλαίνε. Ο δεσπότης σηκώθηκε με το συνηθισμένο χριστιανικό του χαμόγελο να τους υποδεχθεί. Ο ανακριτής εξωφρενών είπε εις τον 70ετή τότε γέροντα: «Βρε παλιοκαλόγυρε, πού είναι τα παιδιά που κάνεις? Αυτά κάνεις εδώ πέρα?» Κατόπιν τον έπιασε από το ράσο και τον απειλούσε, λέγοντας: «Θα σου ξεριζώσω τα γένια τρίχα τρίχα». Ο Άγιος δεν έβγαλε λέξη. Μόνο με το χέρι του έδειχνε ψηλά και έλεγε: «Βλέπει ο Θεός, ξέρει ο Θεός». Και πράγματι, έστη δίκης οφθαλμός ως τα πανθωρά. Ο ασεβέστατος εισαγγελέας σε μία εβδομάδα αρρώστησε βαριά. Είχε τρομερούς πόνους από την αρρώστιά του. Το χέρι εκείνο που έπιασε και κουνούσε τον Άγιο ξεράθηκε. Τότε το συναισθάνθηκε και ζήτησε να τον πάνε μπροστά στον Άγιο να τον συγχωρέσει. Πράγματι τον πήγαν. Έπεσε στα πόδια του Αγίου μαζί με τη γυναίκα του και ζητούσε να τον λυπηθεί. Ο Άγιος προσευχήθηκε στο Θεό πολύ
Ήταν μακάριος, ανεξίκακος και μακρόθυμος. Τον συνεχώρησε με την καρδιά του. Του εισαγγελέως ωστόσο, έπειτα από 2 χρόνια του κόψαν το χέρι. Το μοναστήρι του όμως παρόλα αυτά επρόκοψε. Εν τω μεταξύ, η αδελφότησε μεγάλωσε, γιατί προσετέθησαν και άλλες αδελφές και μάλιστα μορφωμένες. Έγινε ένα πνευματικό κέντρο που ξεκούραζε ψυχικά και φώτιζε τους ανθρώπους. Οι εμέ δίωξαν και οι μας διώξουσιν.